Δείτε μια αράχνη που έχει κάνει τον ιστότυπο σας στο Γυψέλη. Τεράστια αράχνη, απίστευτη αράχνη, δείτε χρώματα. Μπροστά ακριβώς από την Γυψέλη. Έχει πιάσει και κάτι, έχει ένα κουκούλι μπροστά της. Δεν ξέρω αν είναι μέλισσα, αν είναι κάτι άλλο. Έχω λιγότερες από 5 μέρες που ήρθα, που δεν υπήρχε. Αλλά μέσα αυτές τις μέρες επέλεξε να κάνει τον ιστότυπο εδώ. Φυσικά τον χαλάσουμε. Την αράχνη δεν θέλω να τη σκοτώσω. Θα την αφήσω. Ελπίζοντας να πάει κάπου αλλού. Γιατί μπορεί η μέλισσα να μην είναι το πρώτο γεύμα της, αλλά από τη στιγμή που είναι ακριβώς μπροστά στην Κυψέλη, όλο και κάποια θα πιάνεται, όλο και κάποια θα τρώει. Για να δούμε τώρα, μήπως μπορέσουμε να δούμε τι είναι αυτό που έχει. Και όμως ναι, είναι μελισσούλα. Δείτε αράχνη, απίστευτη. Και δείτε μέγεθος μπροστά στη μέλισσα. Φυσικά ο πλούτος δεν είναι το μέγεθος, της είναι ο ιστός. Αυτή τώρα εδώ νομίζω ότι έχει βρει το καλύτερο σημείο για να τρώει. Και εννοείται ότι το έχει βρει, αλλά δεν υπολόγισε σε εμάς. Δείτε πως φτιάχνει το κουκούλι της. Γι' αυτό το έχει μπροστά στο στόμα της. Για να το φτιάχνει και προφανώς για να θρέφεται τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι εντυπωσιακή, είναι ίσως και τρομακτική. Δεν ξέρω αν θα με τσιμπήσει αν δεν θα γίνω σπέντερμα, γιατί σίγουρα όταν βλέπουμε αράχνη το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό. Εντάξει, είναι απίστευτη. Ας τη χαρέψουμε για λίγο, ωραία. Ραχμούλα είναι. Κρίμα είναι το κακόμοιρο. Σου λες τι κάνετε. Εντάξει, οι μέλισσες δεν θα ταραχτούν ή δεν θα αλλάξουν τις συνήθειες τους από μια αράχνη. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι απειλή για την Κυψέλη. Μπορεί κάποια στιγμή να πιάνει μια μέλισσα, να χάνεται μια μέλισσα, να σκοτώνει μια μέλισσα. Αλλά επειδή είναι έξω από την Κυψέλη, οι μέλισσες δεν τη θεωρούν απειλή ώστε να τις επιτεθούν. Αυτό σίγουρα το ξέρει και η αράχνη, αλλιώς δεν θα καθόταν να φτιάξει εδώ τον ιστό της. Οι μελισσούλες συνεχίζουν να μπαίνουν, βγαίνουν, φέρνουν προμήθειες. Την άλλη σκέφτομαι ίσως να την αφήσω πόσες μέλισσες θα τρώει την ημέρα. Καλά, την ημέρα έτσι δεν θα τρώει πάνω από μία. Τώρα το θέμα είναι πως πιάνονται και σκοτώνται παραπάνω. Αλλά είναι απίστευτη. Είναι να τη χαζεύεις πάντως. Και είναι εκπληκτικό πως με ένα κινητό μπορείς να έχεις αυτό το θέαμα. Προσπαθήσω να το δούμε λίγο και μπροστά. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Να γυρίσει αυτή δεν γυρνάει, οπότε... Μας πήρε χαμπάρι, οπ, εντάξει. Το πώς κατέβηκε με τον ιστό, τσινγκ, θεία κάτω. Είναι καταπληκτικό. Βλέπετε τα μπροστινά της ποδαράκια, δεν ξέρω αυτά αν είναι πόδια, είναι κεραίες, ακουμπάνε κάτω σαν πόδια. Είναι με αυτά που τρώει, γιατί τα βλέπω τα έχει, έχει άλλα δοντάκια από μέσα. Ποδαράκια μικρά είναι μάλλον, γιατί τα χρησιμοποιεί, οπότε δεν είναι κεραίες. Και φυσικά τη λία της δεν την αφήνει, για κανένα λόγο. Μπορεί εμείς να την ενοχλούμε λίγο. Αυτή τη λία της δεν λέει να την αφήσει. Ούτε φυσικά για τον ιστό της. Άμα όμως αισθανθεί απειλή, θα σηκωθεί να φύγει ή να κρυφτεί κάπου αλλού.
γιατί δεν βλέπω στον ιστό κάποιο μέρος που μπορεί να κρυφθεί. Τι ωραία, έχω ξαπλώσει εδώ μπροστά στην ψέλη. Αυτά είναι. Να παρατηρήσετε που αμέσως και τα μάτια της. Εσείς τι λέτε τώρα, να αφήσω και να τη χαλάσω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα γκάλωπ σε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε να την αφήσουμε να τη χαλάσουμε, και εδώ που τη βλέπω, άμα χρειαστεί να βγάλω το καπάκι τώρα, μάλλον θα χαλάσει. Καλά, σίγουρα δεν θα τη σκοτώσω. Αλλά δεν μας ενοχλεί ιδιαίτερα και είναι και εντυπωσιακή να τη βλέπεις. Και να είναι και παρέα κάθε φορά. Οι αράχνες είναι φωνικές, αλλά η ζημιά που μπορούν να κάνουν είναι πολύ μικρή, τουλάχιστον τώρα. Αργότερα δεν ξέρω αν θα γεννήσει και 100.000 αραχνάκια και πρέπει να ταΐσει. Τώρα που είναι μόνη της, μια μέλισσα φαντάζομαι αρκεί για να φάει για αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, νομίζω ότι φαίνεται στα πόδια της που έχει μικρές αγκίδες. Αν και γενικά παρατηρώ τους αράχνες και όλα τα ζώα στη φύση, αυτή είναι από τις πιο εντυπωσιακές που έχω δει. Αυτά στα πόδια είναι αισθητήρια όργανα, σύνοτι βοηθά να σκαρφαλούν παντού. Αυτά που βλέπετε στα χέρια του Πάρκερ, που βγάζει τα αγκαθάκια, έτσι ακριβώς είναι αυτά. 4-8 ποδαράκια μπορεί και σκαρφαλώνει παντού, κάθετα, ανάποδα, τα πάντα. Εδώ είναι το πρόσωπό της. Τα δύο μαυράκια που βλέπετε τα μάτια της. Δεν είναι εύκολο να τα δούμε. Εκεί ακριβώς. Αυτή είναι ωραία λήψη, μου αρέσει. Αλαντεύεται τον αέρα. Πλάνο. Καλικά πρέπει να βάλω την κάμερα εδώ να γράφει για πόσες ώρες να την παρακολουθεί.